Και έρχομαι εγώ εδώ να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σας τρομάζει όλη αυτή η εικόνα που διαμορφώνεται με το Qatar Gate και την κυρία Καϊλή, με τον κύριο Πάτσι, με τον κύριο Χιμάρα, ότι τέλος πάντων όποιος άνθρωπος ασχολείται με την πολιτική και ζητά την ψήφο των πολιτών και με κάποιο τρόπο είναι σάπιος, σας φοβίζει αυτή η αποπολιτικοποίηση η οποία γεννάται από τέτοιου τύπου υποθέσεις? Του έλα μωρέ τώρα θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, δεν βλέπεις όλοι τα παίρνουν? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν είναι σαφές ότι δεν τα παίρνουν όλοι. Συμφωνώ, αλλά... Έναν το κρατούμενο θα μιλήσει και πιο συγκεκριμένα. Και το θέμα δεν είναι να το δούμε προσωπικά και ατομικά. Φυσικά προσωποποιούνται οι ευθύνες και υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Αλλά δεν μας τρομάζει καθόλου. Δεν μας τρομάζει γιατί θα έλεγα ότι είναι ευκαιρία ένας κόσμος, και νεότερος κόσμος και νεολαία, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που τα βγάζουν πολύ δύσκολα, που βλέπουν να γίνεται πάρτι εκατομμυρίων. Και δεν μιλάω μόνο για σκάνδαλα, μιλάω για το μεγάλο σκάνδαλο, για το σκάνδαλο του σκανδάλου. Γιατί το σκάνδαλο του σκανδάλου είναι να δουλεύεις, να παράγεις πλούτο και ο πλούτος σου, αυτό που παράγεις, το προϊόν της εργασίας σου, να πάει αλλού, να μην πηγαίνει στην τσέπη σου. Αυτό είναι το σκάνδαλο του σκανδάλου και ονομάζεται καπιταλισμός. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να δουλεύει 10 και 12 ώρες και να μην μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του. Γιατί περί αυτού πρόκειται και δεν πρόκειται μόνο για τώρα. Και άμα βάλουμε μέσα μνημονιακούς νόμους που έχουν καταργήσει, έχουν βάλει εμπόδιο στην αύξηση των μισθών, σε νόμους οι οποίοι με υπουργική απόφαση ανακοινώνεται, αποφασίζεται αύξηση ή όχι των μισθών. Ναι. Μνημονιακοί νόμοι είναι αυτοί. Θα αυξηθεί τώρα ο μισθός λοιπόν, πρώτα Απριλιά. Ναι, εντάξει, θα πω και γι' αυτό. Άρα μιλάμε λοιπόν για το σκάνδαλο του σκανδάλου. Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Καλά, μιλάμε τώρα για τα συγκεκριμένα σκάνδαλα για τα οποία μιλήσαμε τώρα, Χιμάρα, Σπάτση κτλ. Τα οποία έχουν διαφορετικά. Γιατί εδώ, από τη μία μιλάμε για παράβαση νόμου και από την άλλη μιλάμε για εφαρμογή νόμου. Mm-hmm. Που τίθεται ζήτημα ποιος ψήφισε τον νόμο για τον κύριο Πάτση. Γιατί είναι νόμος του ελληνικού κράτους και τον υλοποίησε όπως τον υλοποίησε. Και αυτός ο νόμος δεν έχει μόνο τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας, έχει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο έχει κυβερνήσει. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εδώ για τον κύριο Χιμάρα, ο οποίος και αυτός δεν γνώρισε. Καλά, τώρα εντάξει, αυτά είναι παραμύθια. Είναι απαράδεκτα παραμύθια, εντάξει. Αλλά αυτή η σύψη του αστικού πολιτικού συστήματος, θα ήθελα λίγο να δούμε λίγο και την πλευρά του Qatar Gate. Γιατί το Qatar Gate είναι πολύ αποκαλυπτικό. Είναι πολύ αποκαλυπτικό. Το δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και φυσικά κάθε κόμμα έχει την ιστορία του, έχει τις ιδέες του. Αλλά αν έχεις αποφασίσει να κινηθείς σε ένα συγκεκριμένο δρόμο και η μόνη σου διαφωνία είναι η ταχύτητα του μηχανοδηγού και το ποιος θα οδηγάει, καταλήγει το Ευρωκοινοβούλιο μια εβδομάδα από ό,τι θυμάμαι μετά το Qatar Gate να βγάζει απόφαση που να λέει τι. Ότι η ύπαρξη των λόμπι είναι στοιχείο της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να το ψηφίζουν όλοι, όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Αυτό είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων. Άρα λοιπόν, δεν μας τρομάζει, είναι ευκαιρία ένας κόσμος να προβληματιστεί, ένας κόσμος να σκεφτεί ποιος παράγει αυτά τα σκάνδαλα, αυτή την πολιτική που ακριβώς επειδή μιλάμε με όρους αγοράς, αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα φάρμακα, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Θα μιλήσουμε ίσως πιο συγκεκριμένα. Ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Μάλιστα. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να ξετυλίξουμε το μύτο της Αριάδνης. Να πάω. Κύριε Ιωαννίδη, έρχομαι και σε εσάς. Δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει ο μήνας κυριολεκτικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στη χώρα. Και αναρωτιέμαι, εσείς πώς βλέπετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μία εικόνα στην οποία ανάπτυξη υπάρχει, διεκδικούμε την επενδυτική βαθμίδα, μειώνεται η ανεργία, έρχονται ξένες επενδύσεις, όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται έτσι με διθυραμβικό τρόπο από την κυβέρνηση την ώρα που η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι? Επειδή έρχονται και εκλογές, ναι. Να κάνω μια επισήμανση, η οποία εντάξει, αυτοί που μας παρακολουθούν να το έχουν στο μυαλό τους, εντάξει, δεν κομίζω κάτι πολύ καινούριο. Κάθε χώρα είναι δύο χώρες. Κάθε χώρα είναι δύο χώρες. Εκεί που πανηγυρίζει κάποιος, την ίδια στιγμή ο άλλος μετράει τα ψηλά του. Και αυτό συμβαίνει το 2022, το 2018, το 2015, το 2010.
Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία μιας κοινωνίας η οποία ζει από την εργασία των πολλών και οι λίγοι χαίρονται τη δουλειά τους, των πολλών. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Αλλεπάλληλα μνημόνια, πόσα χρόνια, μια δεκαετία και βάλε, ψηφίστηκαν από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ, από ΠΑΣΟΚ. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν οι μισθοί και ουσιαστικά για ποιο λόγο δεν ξεπαγώνει το πάγωμα των τριετιών. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο δεν καταργείται ο ΦΠΑ. Μιλάμε για προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Βουλή, τροπολογίες, οι οποίες δεν ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση, δεν στηρίχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν στηρίχθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Μην το λέτε. Το λέω γιατί δεν τοποθετηθήκατε. Δική μας τροπολογία ήταν, την καταθέσαμε αφήστε με, για τη μείωση του ΦΠΑ. Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν μιλάμε για μείωση, μιλάμε για κατάργηση. Μιλάμε για κατάργηση. Λέμε αλήθειες τώρα. Μιλάμε για τη Βουλή. Μιλάμε για κατάργηση, για τροπολογίες. Τροπολογία. Για κατάργηση του ΦΠΑ, για αύξηση. Δεν την αποδεχτεί η κυβέρνηση, τι να κάνουμε τώρα. Για επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και του δώρου. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτά τα πράγματα δεν τα επαναφέρατε εσείς. Στη Βουλή σας δόθηκε δυνατότητα έστω να τοποθετείτε θετικά. Δεν τοποθετηθήκατε. Τι λοιπόν, λέτε τώρα. Δεν είναι το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή, κύριε Τριανταφυλλίδη. Εγώ μιλάω για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, η οποία ακριβώς επειδή έχει στο μυαλό της την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προχθές, νομίζω πριν ένα μήνα, χάρισε 104 εκατομμύρια στην κοινοπραξία στη Βουλή. Ψηφίστηκε. Το έφερε η κυβέρνηση αυτό στην κοινοπραξία που κατασκευάζει το αεροδρόμιο στο Καστέλι, στην Κρήτη. Το ψήφισε η κυβέρνηση. Νομίζω και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίσανε. Να τα λεφτά που είναι. Να τα λεφτά που είναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να μιλάμε επί της ουσίας και ο λαός μας να διαμορφώνει κριτήριο ουσιαστικό για τη ζωή του και μπροστά στις εκλογές, πρέπει να σκεφτεί. Ποιον θέλει απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία ακριβώς επειδή έχει αποδεχτεί αυτόν τον δρόμο τον αντιλαϊκό, ποιος πρέπει να είναι απέναντί της. Πρέπει να είναι απέναντί της ο Πάτσης ή ο βουλευτής του Κουκουέ που μπήκε μπροστά στα κοράκια στον πληστηριασμό του σπιτιού της γυναίκας πριν ένα μήνα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Και επειδή μιλάμε για πληστηριασμούς και επειδή υπάρχει πλαίσιο νομικό το οποίο τους επιτρέπει, να πω και το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή διώκεται το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Βάλσαμος Συρίγος, ο οποίος μπήκε μπροστά στο να μην υλοποιηθούν αυτοί οι πληστηριασμοί, μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές. Και η δίωξή του έχει να κάνει και με την υλοποίηση του νόμου επί ΣΥΡΙΖΑ, που το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία σαν αντιπολίτευση, όπου η αντίσταση απέναντι στους πληστηριασμούς ονομάστηκε ιδιώνυμο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν.